14 Νοεμβρίου, το πρωί, επισκέφθηκα την 167 μεραρχία πεζικού και συζήτησα με έναν αριθμό από αξιωματικούς και άνδρες. Η κατάσταση με τις προμήθειες ήταν άσχημη. Παντελόνια για το χιόνι, λίπος για τις μπότες, εσώρουχα και πάνω απ' όλα μάλινα πουλόβερ δεν ήταν διαθέσιμα. Το μεσημέρι επισκέφθηκα την 112 μεραρχία πεζικού και άκουσα την ίδια ιστορία. Οι στρατιώτες μας φορούσαν τα ρωσικά παλτά και τα μαλλινά καπέλα και μόνο το εθνόσημο έδειχνε πως είναι Γερμανοί. Το κάθε σύνταγμα είχε χάσει 500 άνδρες από κρυοπαγήματα. Στην ταξιαρχία του Ίμπαμπαχ είχαν απομείνει περίπου 50 τάγκς. Το κρύο έκανε τα σκόπευτρα άχρηστα. Για να ξεκινήσουν οι μηχανές έπρεπε να ανάβουμε φωτιές από κάτω τους. Σε κάποιες περιπτώσεις τα καύσιμα πάγωναν. Τα πολυβόλα δεν μπορούσαν να ρίξουν από το κρύο και τα διαρματικά είχαν αποδειχθεί άχρηστα απέναντι στα ΤΑΦ-34. Στις 16 Νοεμβρίου, οι Βρετανοί στο Bletchley Park διαβάζουν ένα μήνυμα της Luftwaffe που έχει στάλει μέσω Enigma. Εδώ και 2 εβδομάδες δεν έχει φανεί κανένα γερμανικό μαχητικό στην περιοχή του Κούρσκ. Ακόμα και ο στρατηγός των SS, Τίοντο Γαΐκε, αναφέρει πως τα περιστατικά δειλίας είναι πλέον πολύ συχνά, ενώ έχει να αντιμετωπίσει και το πρόβλημα των απολειών. Η μεραρχία της νεκροκεφάλης των SS έχει ήδη 8.933 απώλειες. Ο Hans Gott γράφει: «Είναι σύνηθες σε αυτή την εκστρατεία στρατιώτες όλων των κλάδων να εκτελούν καθήκοντα πεζικάριων όπου χρειάζεται. Δεν υπάρχουν πλέον καθορισμένα αρχηγεία. Οι ανώτεροι αξιωματικοί δεν εκδίδουν πια τις εντολές τους από ασφάλεις τοποθεσίες. Τώρα ο καθένας μας, αξιωματικός ή γραμματέας, έχει μαζί του όπλο ανά πάσα στιγμή και το χρησιμοποιεί. Από ξαφνικές επιθέσεις ελεύθερων σκοπευτών και σύντομες μάχες, έως συγκρούσεις μεγάλης κλίμακας που διαρκούσαν ώρες, οι μάχες για πολλές μονάδες της ομάδας στρατιών Κέντρο ήταν καθημερινό φαινόμενο». Ένας Γερμανός ιερέας γράφει: «Σήμερα έθαψα μερικούς ακόμη από τους πρώην ενορίτες μου, που πέθαναν σε αυτή την τρομακτική γη. Έχω να γράψω 3 ακόμα επιστολές και να τις προσθέσω σε αυτές που ήδη έχω γράψει σε αυτόν τον πόλεμο. Τα διαγραμμένα ονόματα των πεσόντων στο ημερολόγιό μου είναι πλέον περισσότερα από τα ονόματα των ζωντανών. Η ενορία μου αιμορράγει μέχρι θανάτου στους κάμπους αυτής της χώρας. Θα πεθάνουμε όλοι εδώ πέρα». Είχε τόσο κρύο που αν κάποιος έκανε το λάθος να αποκοιμηθεί στη σκοπιά, το επόμενο πρωί τον έβρισκαν παγωμένο. Ενώ οι Ρώσοι ήταν καλύτερα εκπαιδευμένοι να αντέχουν στο ακραίο ψύχος. Στις 15 Νοεμβρίου έχουμε τις πρώτες αναφορές των Γερμανών για σοβιετικούς σκιέρ που έχουν φτάσει στο μέτωπο. Εκείνη την ημέρα, τα γερμανικά τεθωρακισμένα ξεκινούν μια νέα προέλαση με στόχο την περικύκλωση της Μόσχας. Η 3η και η 4η στρατιά των Πάντσερ θα επιτεθούν συντονισμένα προς το Κλίν και το Σολνιατσναγκόρσκ. Πιο νότια, η 2η στρατιά των Πάντσερ θα περάσει την Τούλα και θα προχωρήσει προς Κασίρα και Καλόμνα. Η 2η στρατιά των Πάντσερ προχωράει μόλις 5 με 10 χιλιόμετρα την ημέρα, ενώ τα πλευρά της είναι εκτεθειμένα σε αντεπιθέσεις από την Τούλα. Ο Χάλτα γράφει στο ημερολόγιό του πως ο εχθρός δεν έχει τίποτα σαν μετόπισθεν και πιθανό να βρίσκεται σε πιο δύσκολη θέση από εμάς. Στο Βένεφ, οι Γερμανοί δέχονται σφοδρή επίθεση από δυνάμεις που μόλις έχουν φτάσει από τη Σιβηρία, προκαλώντας πανικό στις γερμανικές γραμμές. Στις 20 Νοεμβρίου, η πρώτη ομάδα Panzer του Kleist μαζί με δυνάμεις των Waffen SS βρίσκονται έξω από το Ροστόφ και την επομένη το καταλαμβάνουν.
Όμως στη Μόσχα, οι δυσκολίες για τα γερμανικά πάντσερ είναι πολύ μεγαλύτερες. Εκείνη την ημέρα, ο Γκουντέριαν τηλεφωνεί στο Χάλντα και του λέει πως οι στρατιές των πάντσερ έφτασαν στο όριό τους. Μόνο αυτός που έχει αντικρίσει την ατελείωτη έκταση που καταλαμβάνει το ρωσικό χιόνι, αυτόν το χειμώνα της δυστυχίας μας, και έχει νιώσει τον παγωμένο άνεμο που φυσάει από πάνω του, να θάβει στο χιόνι κάθε τι στο πέρασμά του. Αυτός που έχει οδηγήσει για ατελείωτες ώρες στην καμένη γη, μόνο και μόνο για να βρει επιτέλους ένα μικρό καταφύγιο, με ανεπαρκώς ντυμένους, μισοπεθαμένους άνδρες. Ενώ είδε τους καλοθρεμένους, ζεστά ντυμένους και φρέσκους άνδρες από τη Σιβηρία, πλήρως εξοπλισμένους για χειμερινές μάχες, μπορεί πραγματικά να κρίνει τα γεγονότα. Όμως ο βαρύς ρωσικός χειμώνας δεν είναι η κύρια αιτία που παγώνει η γερμανική προέλαση. Όσο τρομερός ήταν ο ρωσικός χειμώνας και δεδομένου ότι τα σοβιετικά στρατεύματα ήταν καλύτερα προετοιμασμένα για αυτόν, ο κύριος παράγοντας δεν ήταν ο καιρός, αλλά η μαχητικότητα των στρατευμάτων του κόκκινου στρατού και η αδάμαστη θέλησή τους να μην τα παρατήσουν. Το ημερολόγιο του Χάλντα και οι αναφορές των διοικητών, που διαρκώς εκφράζουν την έκπληξή τους για την έκταση και τη σφοδρότητα των ρωσικών επιθέσεων, καθώς και την απόγνωσή τους για τις γερμανικές υποχωρήσεις και απώλειες, είναι η απόδειξη. Οι ναζιστές στρατηγοί δεν μπορούσαν να καταλάβουν γιατί οι Ρώσοι, λαμβάνοντας υπόψη το τυραννικό τους καθεστώς και τις καταστροφικές συνέπειες των πρωτογερμανικών επιθέσεων, δεν κατέρευσαν όπως οι Γάλλοι, αλλά και τόσοι άλλοι που είχαν λιγότερες δικαιολογίες για να το κάνουν. Ίσως γιατί η μοίρα που περίμενε τους σοβιετικούς εχμαλώτους ήταν χειρότερη από το να χάσουν απλώς τη ζωή τους. Ο διοικητής ενός συντάγματος πυροβολικού της Wehrmacht γράφει για 7.000 σοβιετικούς εχμαλώτους που κρατούνται σε ένα κτίριο. Τα παράθυρα του κτιρίου είναι πολλά μέτρα ψηλά και πλατιά, χωρίς να είναι καλυμμένα. Στο κτίριο δεν υπάρχουν ούτε πόρτες. Οι εχμάλωτοι απλά κρατούνται εκεί με την παγωνιά να σκοτώνει εκατοντάδες κάθε μέρα. Η Μέρι Μπέρκ, που βρίσκεται στο γκέτο της Βαρσοβίας, γράφει στο ημερολόγιο της στις 22 Νοεμβρίου. Όλο και πιο συχνά βλέπει κανείς στο δρόμο παγωμένα ανθρώπινα κορμιά. Μερικές φορές βλέπεις μία μητέρα να αγκαλιάζει το άψυχο παγωμένο κορμί του παιδιού της, προσπαθώντας να το ζεστάνει. Άλλες φορές ένα παιδί κουλουριάζεται πάνω στη μητέρα του και προσπαθεί να την ξυπνήσει, ενώ στην πραγματικότητα είναι νεκρή. Για τους Γερμανούς, η μοίρα των σοβιετικών εχμαλώτων και όσων βρίσκονται στα γκέτο πρέπει να είναι κοινή. Ο γιατρός Φρίτζ Μένεκε, ένας από τους ειδικούς στο πρόγραμμα ευθανασίας του Μπούχενβαλτ, στις 20 του μήνα, γράφει στη σύζυγό του. Μίλησα στο τηλέφωνο με τον Dr. Χάιντε και του είπα πως μπορώ να τα αναλάβω όλα μόνος μου, ώστε να μην χρειάζεται να έρθει κάποιος να με βοηθήσει. Όσο για τη σύνθεση των ασθενών, δεν θα ήθελα να αναφέρω κάτι σε αυτό το γράμμα. 5 ημέρες αργότερα, ο Μένεκε παραλαμβάνει αυτό που περιγράφει στο γράμμα του, ως η δεύτερη ομάδα με 1.200 Εβραίους. Αλλά αυτούς δεν πρόκειται να τους εξετάσουμε. Πρόκειται να αναχωρήσουν άμεσα για τους θαλάμους αερίων. Εβραίοι στο Μίτσισλαβ, 2.200 στο Γκόρκι, κοντά στο Μαγκιλιόφ, και άλλοι 3.726 όλων των φύλων και ηλικιών στο Μαγκιλιόφ είναι μόνο μερικές από τις μαζικές δολοφονίες που έχουν καταγραφεί στο τέλος Οκτωβρίου. Ο Νοέμβριος συνεχίζει με 4.500 Εβραίους στο Κέρτς, στην Κρυμαία, 14.300 στη Σεβαστούπολη που εκτελούνται δημοσίως, 6.000 άνδρες, γυναίκες και παιδιά στο Κάουνας οδηγούνται στους λάκους όπου θα εκτελεστούν. Πολλοί από αυτούς, μετά από 3 ημέρες, κλεισμένοι σε παγωμένα κελιά, χωρίς νερό και φαγητό.
Το Λένιγκραντ εξακολουθεί να είναι εντελώς αποκλεισμένο, όμως ακόμα αντέχει στη γερμανική πολιορκία. Είχε σωθεί από τον αφανισμό, εν μέρη λόγω της αδίστακτης ηγεσίας του Ζούκοφ και της αποφασιστικότητας των στρατευμάτων, αλλά κυρίως γιατί οι γερμανικές προσπάθειες είχαν επικεντρωθεί στη Μόσχα. Η ομάδα στρατιών Βοράς από τότε αποτελούσε το φτωχό συγγενή στο ανατολικό μέτωπο, που δεν λάβανε σχεδόν ποτέ ενισχύσεις και φοβόταν συνεχώς ότι θα στερηθεί μονάδες για να ενισχυθούν οι σχηματισμοί στο κέντρο και στα νότια. Από τη μεριά του, ο Στάλιν σε πολλές περιπτώσεις ήθελε να μετακινήσει τα στρατεύματα από το Λένιγκραντ και να υπερασπιστεί η Μόσχα. Δεν συμπαθούσε ιδιαίτερα αυτό που έβλεπε ως πόλη των διανοούμενων, που περιφρονούν τους Μοσχοβίτες και έχουν μία ύποπτη συμπάθεια προς τη Δυτική Ευρώπη. Στις 22 Νοεμβρίου, 60 φορτηγά διασχίζουν την παγωμένη λίμνη Λάντακα και φτάνουν στο Κακόρεβο, στη Δυτική Ακτή, με 38 τόνους αλεύρι για την πόλη. Ένας από τους οδηγούς, ο Ιβάν Μαξίμοφ, διηγείται πως τα χέρια του έτρεμαν από την αδυναμία. Τρώγαμε μία φρυγανιά την ημέρα επί 4 ημέρες, αλλά επιστρέφοντας από το Λένιγκραντ, είδαμε κόσμο να έχει πεθάνει από την πείνα. Η σωτηρία βρισκόταν στη Δυτική Ακτή και έπρεπε να φτάσουμε εκεί με κάθε κόστος. Στις 23 Νοεμβρίου, οι Γερμανοί φτάνουν στην Ίστρα, 50 χιλιόμετρα από το κέντρο της Μόσχας. Την επομένη καταλαμβάνουν το Κλίν και στις 25 το Σολνιατσναγκόρσκ. Οι μάχες είναι σκληρές και αμφίροπες και οι δύο ηγέτες είναι ανήσυχοι. Ο Στάλιν ρωτάει τον Ζούκοφ αν η Μόσχα θα κρατήσει και του ζητάει να του μιλήσει ειλικρινά, σαν κομμουνιστής. Ενώ ο υπασπιστής του Χίτλερ σημειώνει πως ο Φίρερ έχει μεγάλο άγχος για το ρωσικό χειμώνα και τις καιρικές συνθήκες και λέει πως ξεκινήσαμε με καθυστέρηση ενός μήνα. Η ιδανική λύση θα ήταν η παράδοση του Λένιγκραντ, μία προέλαση στα νότια και μετά η περικύκλωση της Μόσχας από βορρά και νότο. Στις 25 Νοεμβρίου, οι γερμανικές μονάδες περνάνε το Βένεφ και φτάνουν 6 χιλιόμετρα από τη γέφυρα του ποταμού Όκα στην Κασίρα. Βόρεια της Μόσχας πέφτει η Γιάχρωμα και το Τμητρόφ. Στο κέντρο, οι Γερμανοί φτάνουν στο Πέσκι και οι Σοβιετικοί υποχωρούν στο Κριούκοβο. Οι διαταγές που έρχονται είναι: το Κριούκοβο είναι το όριο της υποχώρησης. Δεν μπορεί να υπάρξει άλλη υποχώρηση. Δεν έχετε που να υποχωρήσετε.